Στις 13 Δεκεμβρίου θα υπάρξει χαλάρωση των μέτρων ή θα ληφθούν πιο αυστηρά. Ένα ερώτημα που δεν μπορεί για την ώρα να απαντηθεί, αφού αναμένεται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί και τεθεί σε ισχύ. Κατά πόσον δηλαδή είχαν αποτέλεσμα ή όχι. Είναι για την ώρα πολύ νωρίς να έχουμε κάποια συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που τέθηκαν σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Λειτουργήσαν μόνο μόλις 3 μέρες. Επομένως, χρειάζονται γύρω στις 8 με 10 μέρες για να δούμε. Η λειτουργός τύπου του Υπουργείου Υγείας Μαργαρίτα Κυριάκου αναφέρθηκε και στα 3 σενάρια που θα εξετάσει το Υπουργικό Συμβούλιο με την εκπόνηση των μέτρων. Το πρώτο σενάριο είναι και το πιο αισιόδοξο. Αφορά την χαλάρωση των μέτρων, το δεύτερο κλείνει προς την επέκτασή τους, ενώ το τρίτο και πιο απαισιόδοξο είναι η λήψη πιο αυστηρών μέτρων. Από την Δευτέρα μέχρι χθες καταγράφηκαν 792 θετικά περιστατικά κορονοϊού, από τα οποία 182 την Δευτέρα, 318 την Τρίτη αριθμός ρεκόρ και 292 την Τετάρτη. Παράλληλα είχαμε τις 3 τελευταίες ημέρες και 4 θανάτους, από τους οποίους οι 3 χθες. Ενώ έντονες ανησυχίες προκαλεί η αυξητική τάση που έχουν οι εισαγωγές στα δημόσια νοσηλευτήρια και οι οποίες είναι κατά πολύ περισσότερες από τα εξιτήρια. Ένας και κύριος λόγος είναι γιατί τα περιστατικά τα οποία περιθάλπουμε είναι πιο βαριά, είναι άτομα τα οποία είναι κλινήρης, είναι άτομα τα οποία χρήζουν παρατεταμένης νοσηλείας και δύο άτομα τα οποία προέρχονται από ευάλωτες δομές όπως είναι οι οικοί ευγυρίες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΕΚΙΠΗ, οι νοσηλευόμενοι αναμένεται να αγγίξουν τους 150. Γι' αυτό και οι προειδοποιήσεις των ειδικών είναι συνεχείς. Υψηλό είναι και το ποσοστό θετικότητας των τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου στις επαρχίες Λάρνακας και Αμοχώστου που διενεργήθηκαν τις προηγούμενες 15 ημέρες. Με το όριο ασφάλειας να καθορίζεται στο 1%, η Λάρνακα κατέγραψε ποσοστό 2,48 και η Αμόχωστος 2,83, ενώ ο συγκεκριμένος δείκτης σε παγκύπρια κλίμακα έφτασε το 1,96%. Την ίδια ώρα τελείωτες είναι οι ουρές στα σημεία όπου γίνονται δειγματοληψίες, όπως για παράδειγμα σήμερα στο Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου. Πάμε και εμείς να κοιταχτούμε, να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε καθαροί, για να κυκλοφορούμε με λίγο περισσότερη ασφάλεια. Πρέπει να το κάνουμε. Είναι για το καλό μας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, αναμένονται ακόμη 400.000 τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου.